Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει με πολυμελή αντιπροσωπεία υπουργών. Από το κομμάτι της άμυνας θα είναι ο υπουργός ο κ. Αποστολάκης, από το κομμάτι της ανάπτυξης με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που έχει να κάνει και με τη γεωργία και με την, και με την ενέργεια και με τις υποδομές. Και ταυτόχρονα θα συνοδεύεται από πολλούς επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτή η παρουσία όλης αυτής της πολυμελής αντιπροσωπείας με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό δείχνει ότι επιταχύνονται και ταυτόχρονα διαμορφώνεται η νέα ατζέντα στις σχέσεις των δύο χωρών. Δηλαδή, ο πυλώνας της ανάπτυξης, της οικονομίας, των υποδομών, της ενέργειας είναι αυτό το οποίο καθορίζει και θα διαχυθεί όλη αυτή η προσπάθεια και στις δύο χώρες. Όσο αφορά εμάς, πέρα από την συνεργασία η οποία σε χαμηλό επίπεδο ενός αμεσαίων στελεχών αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει γίνει προετοιμασία και αφορά και τα ζητήματα εκπαίδευσης, τα οποία είναι και στην αρμοδιότητά μου, και στην θέματα υγείας, και νομίζω ότι είναι αυτό το πιο σημαντικό από όλα. Επίσης, εμείς έχουμε την ευθύνη με βάση τις διεθνείς συνθήκες, την εποπτεία του FIR και σε άλλες χώρες. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Βεβαίως και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, βεβαίως πάντα με την άδεια των κυβερνήσεων των χωρών αυτών, έτσι, που δίνεται για να ελέγξουμε το FIR. Mm-hmm. Και αυτό το κάνει, θα το κάνουμε και με την Βόρεια Μακεδονία. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το κάνει η χώρα μας και όχι κάποια άλλη χώρα. Υπάρχει από τη μία αυτό. Και από την άλλη υπάρχει η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Έτσι, αλλά στεκόμαστε κυρίως στο Ισραήλ και ερχόμαστε να μεταφέρουμε μια κριτική από τα αριστερά ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το έχει πει ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, είναι υπέρ ενός Παλαιστινιακού κράτους, της λύσης των δύο κρατών στο ζήτημα του Μεσανατολικού. Και από την άλλη έρχεται η Ελλάδα σε μια ακόμη χώρα, αυτή τη φορά στη Βόρεια Μακεδονία, να αναλάβει ένα ρόλο, ας πούμε, αστυνομικού στον αέρα για λογαριασμό της Βόρειας Μακεδονίας. Πώς συνάδουν αυτά με την ψυχή της αριστεράς, την οποία φαντάζομαι ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπηρετεί? Κύριε Παναγιωτόπουλη, καταρχήν δεν κάνουμε αστυνομία στον αέρα. Είναι ο έλεγχος για ό,τι έχει να κάνει και αυτό αφορά όλα τα κράτη. Και η χώρα μας, το δικό της έλεγχο, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα η Βόρεια Μακεδονία, όπως και το Μαυροβούνιο και σε άλλα κράτη και η Βουλγαρία. Εμείς έχουμε αναλάβει αυτή την από μεριάς του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, προφανώς και ισχύει απολύτως ότι στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη ότι θέλουμε με βάση αποφάσεις του ΟΗΕ να υπάρξουν δύο κράτη με τα οποία να ζουν ειρηνικά και να έχουν εκμετάλλευση και όλους τους πόρους και οι δύο λαοί να ζουν έχοντας τα ωφέλη όλα της οικονομίας. Από εκεί και πέρα όμως η προσπάθεια δικιά μας και γνωρίζεται ως αριστερά τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χρόνια έχουν ένα σταθερό προσανατολισμό. Δηλαδή, η πολύπλευρη εξωτερική και η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και οικονομική της χώρας μας, αλλά και με το προσφυγικό, δεν είχαμε κανένα άλλο θέμα στην περιοχή και ταυτόχρονα καταφέραμε να χώρες με συγκρόμενα συμφέροντα πολλές φορές και εθνικά και και από άλλα θέματα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Άρα η συμβολή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Άρα λοιπόν αυτές οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται και οι πολυμερείς ή οι τριμερείς ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ των κρατών συμβάλλουμε και στην ειρήνη, συμβάλλουμε και να φέρουμε κοντά χώρες και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται ένα πεδίο ασφάλειας στην περιοχή. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι στρατηγική της αριστεράς, είναι θα έλεγα μια βασική αρχή για την ειρηνική επίλυση
των προβλημάτων στην περιοχή και όχι να αφήνουμε να διαμορφώνεται ένα πεδίο αντιπαράθεσης, πολέμων, εχθροπαραξιών, μεγάλων ανισοτήτων που διαμορφώνουν και άλλα κοινωνικά προβλήματα. Ναι, θα επαναδιατυπώσω, είστε σαφείς κύριε, θα επαναδιατυπώσω λίγο το ερώτημα του Γιάννη με άλλα παραδείγματα. Διάβασα ένα άρθρο σας στην Αυγή. Γράφετε μεταξύ άλλων, η εν λόγω προσέγγιση της αριστεράς στον χώρο της άμυνας έγινε κάτω από δύσκολες και ιδιόμορφες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό σε όλο σε όλη την έκταση. Αυτό μήπως δεν έχει αφήσει το χώρο, κύριε Ρήγα, να δείτε πιο σε σχέση με το αξιακό σύστημα, αυτό που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά, μπορεί να αφομοιωθεί στις νέες συνθήκες και τι όχι. Για παράδειγμα, η αριστερά σταθερά ήταν ενάντια στις μεγάλες εξοπλιστικές δαπάνες, για παράδειγμα. Στην πράξη, τι ανακαλύψατε και τι αναθεωρήσατε, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε σε μια άλλη βάση σήμερα. Κύριε Λαμπρίδη, βεβαίως έχετε διαβάσει ένα κομμάτι. Όχι καλά, και σωστά το διαβάσατε, βεβαίως. Απλώς είναι άρθρο, δεν είναι συνέντευξη. Άρα έχει ένα σύνολο σκέψης σε όλο αυτό που λέμε άμυνα και οικονομία, γιατί έτσι είναι και το θέμα. Και ήταν και ένας ο βασικός πυρήνας της σκέψης και στην συζήτηση την οποία είχαμε στο Φόρουμ των Δελφών. Εμείς ισχυριζόμαστε το εξής, ότι πρώτον, όντως αναλάβαμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο την διακυβέρνηση. Άρα και η σχέση η οποία διαμορφώνεται σε ένα πεδίο της άμυνας που όντως δεν ήταν και δεν αρνείται κανένας. Ήταν προνομιακό πεδίο για το χώρο της αριστεράς. Αλλά εδώ επισημαίνω ότι είχαμε και το οικονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό το εντοπίζω. Άρα έπρεπε όλη την προηγούμενη περίοδο με όλες τις περικοπές οι οποίες γίνανε. Άρα και οι περικοπές που γίνανε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας να καταφέρουμε να κρατήσουμε το αξιόμαχο και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων επιχειρησιακά και για την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας. Εδώ λοιπόν ανακαλύψαμε, εντός εισαγωγικών το ανακαλύψαμε, καταφέραμε και όχι εμείς, οι ένοπλες δυνάμεις και είναι προς τιμή τους, να και με ίδιους πόρους αλλά και με μεθοδολογία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία να κρατήσουμε απόλυτα αυτό το αξιόμα και το εγγυόμε αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το πάρτι όλα τα χρόνια που γινόταν με τα εξοπλιστικά, γιατί πάρτι γινότανε, τελικά ούτε εξοπλιστικά προγράμματα είχαμε, τα οποία να ολοκληρώνονται και να υπηρετούν την ασφάλεια της χώρας, έχοντας βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που υπάρχουν και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Αυτό δεν γινόταν. Και άρα λοιπόν και χρήματα χανόντουσαν και δεν είχαν προχωρήσει. Ούτε συντήρηση του δεν είχαν προχωρήσει αυτό το οποίο έπρεπε να προχωρήσει με ορθό τρόπο. Λοιπόν, αυτό εξολογήθηκε. Σήμερα λοιπόν εμείς εγγυόμαστε αυτό. Δεύτερον, η αμυντική βιομηχανία είναι και πρέπει να είναι πυλώνας και για την οικονομία αλλά και για την άμυνα. Και εκεί υπήρχαν προβλήματα μεγάλα. Καταφέραμε να κρατήσουμε έξω από τις επιταγές. Μέσα του μνημονίου το οποίο ψηφίσαμε, τις δύσκολες συμφωνίες το οποίο ψηφίσαμε, η αμυντική βιομηχανία να κρατηθεί προς όφελος της εθνικής άμυνας και άρα να μην ιδιωτικοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτά έχουν την ιδιαίτερη του σημασία και ολοκληρώνω, αν θέλετε, γιατί είναι και η σκέψη συνολικά με αφορμή αυτό που διαβάσατε, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπουμε την άμυνα σε υπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ειρηνική παρουσία αποτελεσματική που διαμορφώνει πεδίο ειρηνικό. Είναι σύμφυτες οι σχέσεις λοιπόν άμυνας και οικονομίας και ταυτόχρονα η άμυνα είναι υπηρετή αλλά και την οικονομία αλλά και η οικονομία διαμορφώνει το πεδίο για να μπορείς να έχεις ένα πεδίο στην ασφάλεια στη χώρα σου. Κυρία Ρήγα, στην πράξη ακριβώς πώς η άμυνα μπορεί να δώσει ωφέλη στην κοινωνία? Γιατί εγώ η αλήθεια είναι δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Είναι πολύ απλό, κύριε Παναγιώτοπουλε, μακάρι να ζούσαμε σε μια περιοχή η οποία δεν θα είχαμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Δηλαδή, προφανώς δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Βέλγιο, ούτε κάποια άλλη χώρα που είναι μέσα στο κεντρικό πυρήνα της Ευρώπης και δεν έχουν προβλήματα. Εδώ βρισκόμαστε μόνο σε μια περιοχή που όντως ο άξονας όλος, ξεκινώντας από τα βόρεια μέχρι την Αίγυπτο και την Λιβύη, είναι ένας άξονας ο οποίος είναι ταραγμένος. Εμείς λοιπόν συμβάλαμε σε αυτή την ελληνική παρουσία. Άρα η οικονομία, η άμυνα διαμορφώνει ένα πεδίο όταν είσαι ασφάλειας, άρα μπορεί να η οικονομία να αναπτύσσεται και ταυτόχρονα όταν δίνεις το σήμα της ειρήνης
Δεν σημαίνει ότι η άμυνα έχει επιθετική. Η άμυνα μιας χώρας έχει, έχει επιθετικό χαρακτηρισμό. Αντίθετο, επιθετικό, από τον ορισμό της, επιθετικό χαρακτηρισμό, αλλά βεβαίως δίνοντας ένα μήνυμα πάντα ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε δεχόμενο και κυρίως δεν θα αφισβητηθεί, δεν θα επιτρέψουμε να αφισβητηθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας μας. Και αυτά τα οποία απορρέουν από το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων. Πάμε να δούμε τις αλλαγές στη θητεία. Ναι, που έχετε μιλήσει για θητεία 6 μηνών για τους πολύτεκνους, 8 για τους τρίτεκνους, στρατό ξηράς και για αλλαγές, μείωση της, της εναλλακτικής θητείας σε 12 μήνες. Είναι ένα νομοσχέδιο που διορθώνει πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα δίνει ένα άλλο πνεύμα μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, και θα τα πω αναλυτικά. Πρώτον, διορθώνει αδικίες που υπήρχαν. Υπήρχαν αδικίες και στους αξιωματικούς, στους οπλίτες μακράς θητείας. Δώσαμε το δικαίωμα στους βραχίας ανακατάταξης να έχουν και τρίτο και άλλη μια τριετία. Και αυτό είναι σημαντικό για αυτή την περίοδο την οποία βιώνουμε και για την άμυνα αλλά και για το εργασιακό. Και επίσης έρχομαι στη μείωση της θητείας, δηλαδή οι πολύτεκνες οικογένειες, όλα τα αγόρια των πολύτεκνων οικογενειών θα υπηρετούν 6 μήνες θητεία. Ενώ μέχρι σήμερα μόνο το ένα αγόρι της οικογένειας υπηρετούσε την εξάμηνη θητεία. Στις τρίτες οικογένειες όλα τα αγόρια θα υπηρετήσουν 8 μήνες θητεία ή 9 ανάλογα με το αν είναι ναυτικό, αεροπορία ή στρατό. Επίσης, εναρμονιζόμαστε πλήρως με τις διεθνείς συμβάσεις και τις γιατί είχαμε καταδίκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της εναλλακτικής θητείας, η οποία ήταν 15 μήνες, δηλαδή στην ουσία ήταν 3 μήνες παραπάνω από την θητεία των υπολείπων κληρωτών, που αυτό ήταν και τιμωρητικό. Δηλαδή, του δίνει το δικαίωμα να έχει εναλλακτική θητεία, γιατί έχει τους όρους συνείδησης, οι οποίες αυτές είναι και πλήρως αποδεκτό, αλλά δεν μπορεί να έχει και ένα δημοτικό χαρακτήρα. Να υπηρετήσει λοιπόν τη θητεία του όπως όλοι οι. Ωστόσο, δηλαδή έρεται το αντικίνητρο, έτσι. Να εξηγήσουμε. Δεν είναι αντικίνητρο, όχι, δεν είναι αντικίνητρο. Για αυτούς να εξηγήσουμε. Είναι χρήσιμο. Η εναλλακτική θητεία είναι για όσους δεν θέλουν να υπηρετήσουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η εναλλακτική θητεία είναι ο τρόπος να υπηρετήσουν τη θητεία τους, να προσφέρουν με κοινωνικό τρόπο σε διάφορους κοινωνικούς χώρους, αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Άρα λοιπόν δεν είναι αντικίνητο, δεν ήταν μειώνει στο αντικίνητρο, επαναφέρει στην ορθότητα, δηλαδή και αυτός προσφέρει στην πατρίδα από με έναν άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπηρετεί και αυτός να την προσφέρει τα ίδια δικαιώματα τα οποία έχουν και όσοι υπηρετούν με τον άλλο τρόπο. Δεν ξεχωρίζω και ειλικρινά σου μιλάω, αυτό ισχύει και σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, το δικαίωμα κάποιου με βάση κριτήρια βέβαια. Σε περισσότερες χώρες δεν υπάρχει υποχρεωτική θητεία. Ναι, συμφωνώ, όχι σε περισσότερες, σε αρκετές χώρες δεν υπάρχει έτσι. Και, αλλά ξαναλέω, εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πρέπει να έχουμε, κατά τη γνώμη μου, και είμαι σταθερός σε αυτό, ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι εύκολη περιοχή, δεν είναι τα προβλήματα απλά. Δεν ζούμε σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον. Άρα η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων χρειάζεται να υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις. Ωραία. Πάμε να μπούμε τώρα λίγο στα πολιτικά, στα ευρύτερα πολιτικά. Χθες και το προηγούμενο διήμερο είχε συνέδριο το κίνημα αλλαγής. Και προέκυψαν μια σειρά. Τίνει το κίνημα αλλαγής προς ενοποίηση να γίνει κανονικό κόμμα ή περίπου κανονικό κόμμα, γιατί δεν είναι σίγουροι ότι θέλουν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους σχηματισμούς. Τι σηματοδοτεί αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε διατελέσει και γραμματέας του κόμματος. Σε σχέση με αυτή την πολιτική των συνεργασιών στην κεντροαριστερά και όλο αυτό που δείχνει ότι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο εντός τυχών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, οι αποφάσεις που θα πάρει το Κοινάλ ή όπως λεγόταν προηγούμενα ή η μεταλλάξη που έχει κάνει κατά διάφορες περιόδους έχει ένα σημείο, είναι το κομικό. Τι πρόσημο και περιεχόμενο πολιτικής θα ασκήσει. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι ότι όταν λες ότι ο στόχος μου είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μπαίνει το ερώτημα ποιος θα νικήσει. Άρα ποια είναι η στρατηγική νίκη που θέλεις να είναι.